Λοιπόν, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, έτοιμος για να κάνει δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρόεδρε, πολύ σημαντικός ο σκοπός σήμερα του αγώνα. Στηρίζει ο οργανισμός Γκολ στη Ζωή μαζί με το Louis Night Show αυτό το παιχνίδι. Κυβέρνηση εναντίον του Louis. Έχετε δώσει πρώτα απ' όλα κάποιες οδηγίες στην δική σας ομάδα σήμερα? Πριν και πάνω απ' όλα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του Λούι, του Πατσαλίδη, του Κωνσταντίνου για τον γκολ στη Ζωή. Σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από πρωταγωνιστές της ευρύτερης, που διαδραματίζουν ρόλο στην ευρύτερη ζωή του τόπου. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά. Βεβαίως το αποτέλεσμα του αγώνα, θα ήθελα να κάνω και μια καταγγελία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από πληροφορίες από την Υπηρεσία Πληροφοριών ότι τις τελευταίες ώρες έχουν επιστρατευτεί σημαντικά κεφάλαια από το συγκρότημα Α, Μέγα. Έχουν επιστρατευτεί παίχτες της Εθνικής Κύπρου, του ΑΠΟΕΛ κλπ. Εναντίον της κυβέρνησης. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη και βεβαίως είμαι σε επαφή με την την αρχή ραδιοτηλεόρασης για να κοπεί οριστικά το σοου του κυρίου Λούι. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια διαπλοκή. Εάν διαπιστωθεί ότι οι διαιτητές θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία με όσα έχω πληροφορηθεί και βεβαίως θα γίνουν συλλήψεις την ίδια ώρα, εν ανάγκη και όλης της ομάδας για να μπορέσει να προωθηθεί η δική μας ομάδα ακάθεκτη στο να κερδίσει τον αγώνα. Κύριε Πρόεδρε, ελέγχθη... Κύριε Πρόεδρε, ελέγχθη ότι ένας από τους λόγους που έπαιξε βάρος στην επιλογή του Υπουργικού Συμβουλίου ή κάποιων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν και η απόδοση σε αυτόν τον αγώνα. Βεβαίως, ναι. Κοιτάξτε τον Υπουργό Υγείας, τον Πρόδρομο και κάποιους άλλους, τότε καταλάβετε, είναι με το ύψος που μετρά και η επιλογή. Ωραία. Άντε, να είστε καλά. Είναι για καλό σκοπό το κράτος θα συνεισφέρει. Το κράτος θα συνεισφέρει. Βεβαιότατα, ναι. Πάντοτε είναι αργόν το κράτος. Είναι καλά γνωστό ότι και στην βρεφονιοκομική κλινική που θα ανοίξει το κράτος θα συνεισφέρει σημαντικά. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ενισχύουμε τις προσπάθειες του Γκολ στη Ζωή, που με πρωτοβουλία των εξαίρετων ποδοσφαιριστών επικεφαλής των Κωνσταντίνων μας έχει γίνει, όπως και τις προσπάθειες του Λούι τώρα που καταβάλει, προκειμένου να γίνει και από τον ιδιωτικό τομέα μια συνεισφορά στις προσπάθειες για ιδιωτική παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος βρίσκεται ακόμη εδώ στο γήπεδο, παρακολουθεί τους υπουργούς του. Πρόεδρε, οι υπουργοί σας δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά σήμερα. Είναι μπροστά με ένα πόντο, όμως άρχισαν και φτάνουν η άλλη ομάδα. Κάποιες οδηγίες έχετε να τους πείτε για τη συνέχεια του αγώνα? Η άλλη ομάδα έχει εξαγοράσει τους παίκτες της Εθνικής. Τι περιμένετε δηλαδή? Γι' αυτό που θα καλέσω είναι το γενικό ελεγχτή, διότι είναι θέμα που έπρεπε να τον απασχολεί αυτό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Διαρωτώ με Οδυσσίας γιατί δεν βρίσκεται εδώ να εμπλακεί μέσα ενεργά. Αλλά θα παρακολουθήσω από κοντά την όλη κατάσταση. Νομίζω η ομάδα θα αποδώσει στη συνέχεια. Αν υπάρχουν και μέλη της Προεδρικής Φρουράς για λόγους πάταξης του εγκλήματος και της διαφθοράς. Δεν ξέρω αν είναι ο Λούις Πατσαλίδης ιδιαίτερα εγκληματικό στοιχείο. Εκείνος θα συλληφθεί στα σίγουρα, διότι εμπλέκεται άμεσα στις υπόγειες διαδρομές του χρήματος. Πότε θα σας ζούμε στην εκπομπή του Λούι, Πρόεδρε? Εγώ σας βλέπω και είμαι ικανοποιημένος. Η ομάδα σας, της κυβέρνησης, βλέπουμε όμως ότι έχετε κάποιους παίχτες. Εκείνο ο Darren Fox, διεθνής με την Εθνική Κύπρου για πολλά χρόνια, Αμερικανός που ήρθε στην Κύπρο, η Άντρια Πιτσιλίδου, η Αντωνία Χαντζιχάννα, πρώην παίχτηρες του Κερανού. Άρα νομίζω και εσείς έχετε φέρει άτομα του μπάσκετ, έτσι όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή την πεντάδα. Από ό,τι βλέπετε, εμείς είναι ανενεργούς, είναι άλλοτε παίχτες. Οι άλλοι έχουν ενεργούς παίχτες. Άρα χρειάζεται μεταγραφές η ομάδα σας? Δεν χρειάζεται μεταγραφές. Χρειάζεται να εκλείψουν τα φαινόμενα που παρακολουθούμε.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.